Για όσους δεν το γνωρίζουν, έχουμε βγάλει μπλουζάκια και άλλα προϊόντα τα οποία μπορείτε να τα τσεκάρετε στο link στην περιγραφή και στη σελίδα μας στο Instagram. Πηγαίνετε και τσεκάρετε τα. Σίγουρα θα βρείτε κάτι ενδιαφέρον. Το βουνό Everest είναι κάτοχος του τίτλου του ψηλότερου βουνού στον κόσμο, μα πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν και τον άλλο, πιο φρικτό τίτλο που έχει κερδίσει, αυτού του μεγαλύτερου νεκροταφείου στον κόσμο. Από το 1953, όταν ο Edmund Hillary και ο Tenzing Norgay έφτασαν για πρώτη φορά στην κορυφή του βουνού, πάνω από 4.000 άνθρωποι ακολούθησαν τα βήματά τους, αντέχοντας το σκληρό κλίμα και το επικίνδυνο περιβάλλον για μερικές στιγμές δόξας. Μερικοί από αυτούς, ωστόσο, μένουν για πάντα στο βουνό. Το πάνω τμήμα του βουνού, δηλαδή οτιδήποτε βρίσκεται πάνω από τα 26.000 πόδια ή 8.000 μέτρα, είναι γνωστό ως η ζώνη του θανάτου ή Death Zone. Εκεί το επίπεδο οξυγόνου είναι το 1 τρίτο από αυτό που βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας και η βαρομετρική πίεση σε κάνει να νιώθεις 10 φορές βαρύτερος. Ο συνδυασμός αυτών των δύο κάνει τους ορειβάτες να νιώθουν αργοκίνητοι, αποπροσανατολισμένοι, κουρασμένοι και μπορεί να προκαλέσει εξαιρετική δυσφορία στα όργανα. Γι' αυτόν τον λόγο οι ορειβάτες δεν αντέχουν για πάνω από 48 ώρες σε αυτή την περιοχή. Αυτοί που τα καταφέρνουν συνήθως φεύγουν από εκεί με κάποιο μόνιμο πρόβλημα. Αυτοί που δεν είναι τόσο τυχεροί, παραμένουν εκεί που πέφτουν. Είναι βασικός κανόνας το να αφήνεις τους νεκρούς εκεί που πεθαίνουν, έτσι αυτά τα σώματα παραμένουν για την αιωνιότητα στην βουνοκορφή και λειτουργούν ως προειδοποιήσεις για άλλους ορειβάτες, όπως και ως φρικιαστικοί δείκτες για την τοποθεσία τους. Ένα από τα πιο διάσημα πτώματα είναι γνωστό ως Green Boots και σχεδόν κάθε ορειβάτης που καταφθάνει στη ζώνη του θανάτου περνάει από αυτόν. Η ταυτότητα του Green Boots είναι θέμα συζήτησης, μα πιστεύεται από τους περισσότερους πως πρόκειται για τον Chen Wang Palior, έναν ορειβάτη από την Ινδία που πέθανε το 1996. Πριν την πρόσφατη αφαίρεση του σώματος από τον παγωμένο του τάφο, το σώμα του Green Boots βρισκόταν κοντά σε μια σπηλιά, την οποία όλοι οι ορειβάτες έπρεπε να περάσουν για να φτάσουν στην κορυφή. Το σώμα έγινε μακάβριο ορόσημο που χρησιμοποιείται για να καταλάβουν οι ορειβάτες πόσο κοντά στην κορυφή είναι. Είναι γνωστός για τις πράσινες μπότες του, όπως λέει και το όνομά του. Σύμφωνα με έναν έμπειρο ορειβάτη, το 80% των ατόμων που περνάνε από εκεί ξεκουράζονται στη σπηλιά, όπου βρίσκεται το σώμα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να μην τον δουν. Το 2006 ένας άλλος ορειβάτης βρήκε καταφύγιο στη σπηλιά του Green Boots, καθισμένος με τα χέρια τυλιγμένα γύρω από τα γόνατά του, σε μια αγωνία για την αιωνιότητα. Ο David Sharp προσπάθησε να σκαρφαλώσει το Everest ολομόναχος, ένα κατόρθωμα το οποίο ακόμα και οι πιο έμπειροι ορειβάτες τον προειδοποίησαν να μην κάνει. Σταμάτησε να ξεκουραστεί στη σπηλιά του Green Boots, όπως άλλοι είχαν κάνει πριν από αυτόν. Μέσα στην πάροδο μερικών ωρών πάγωσε μέχρι θανάτου, με το σώμα του να έχει μείνει σε αυτή την περίεργη στάση, μερικά μέτρα από το πιο γνωστό πτώμα του βουνού Everest. Σε αντίθεση με τον Green Boots, ωστόσο, τον οποίο κανένας δεν πρόσεξε αρχικά, μιας και ήταν λίγοι άνθρωποι τότε που προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν το βουνό, πάνω από 40 άτομα πέρασαν δίπλα από το σώμα του Sharp εκείνη την ίδια μέρα και κανένας δεν σταμάτησε. Ο θάνατος του Sharp πυροδότησε μια μεγάλη διαμάχη που αφορούσε την ηθική γύρω από την κουλτούρα των ορειβατών του Everest. Παρόλο που πολλοί, όπως είπαμε, πέρασαν δίπλα από το σώμα του Sharp ενώ εκείνος πέθαινε, και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ήταν ακόμα ζωντανός και βρισκόταν σε κίνδυνο, κανένας δεν του πρόσφερε βοήθεια. Ο Sir Edmund Hillary άσκησε αρνητική κριτική επάνω στους ορειβάτες που προσπέρασαν το Sharp και απέδωσε τη συμπεριφορά του στην τρελή επιθυμία τους να φτάσουν στην κορυφή. Εάν είσαι κοντά σε κάποιον που έχει ανάγκη τη βοήθειά σου και είσαι ακόμα δυνατός και ενεργητικός, τότε είναι το καθήκον σου να κάνεις τα δύνατα δυνατά για να βοηθήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Το να φτάσεις στην κορυφή δεν είναι προτεραιότητα, είπε στη New Zealand Herald λίγο μετά τα νέα για τον θάνατο του Sharp. Πιστεύω πως η νοοτροπία αυτή του να σκαρφαλώσει το βουνό Everest έχει καταλήξει να είναι τρομακτική. Οι άνθρωποι θέλουν μόνο να φτάσουν στην κορυφή. Δεν τους νοιάζει κανένας άλλος που μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν τους αγγίζει καθόλου το ότι μπορεί να αφήνουν κάποιον να πεθάνει κάτω από μια πέτρα. Τα media ονόμασαν αυτό το φαινόμενο Summit Fever ή σε ελεύθερη μετάφραση ο πυρετός της κορυφής. Το κακό είναι πως αυτό το φαινόμενο έχει συμβεί πολλές περισσότερες φορές από όσες ίσως να φοβάστε. Το 1999 ανακαλύφθηκε το πιο παλιό σώμα στο Everest. Ο George Mallory βρέθηκε 75 χρόνια μετά το θάνατό του το 1925, μετά από μια απίστευτα ζεστή άνοιξη. Ο Mallory είχε προσπαθήσει να γίνει το πρώτο άτομο που θα σκαρφάλωνε στο Everest, μα ποτέ δεν γύρισε. Το σώμα του βρέθηκε το 1999. Το μισό πάνω μέρος του σώματός του, τα μισά πόδια του και το μισό αριστερό του χέρι είχαν διατηρηθεί σχεδόν τέλεια. Ήταν ντυμένος με μια στολή tweed και ήταν περιτριγυρισμένος από πρωτόγωνο εξοπλισμό αναρρίχησης, όπως και βαριά μπουκάλια με οξυγόνο. Ένας τραυματισμός από σκηνή στη μέση του οδήγησε αυτούς που τον βρήκαν να πιστέψουν πως ήταν δεμένος μαζί με κάποιον άλλο ορειβάτη όταν έπεσε από κάποιο γκρεμό. Παραμένει άγνωστο μέχρι και σήμερα εάν ο Mallory κατάφερε τελικά να φτάσει στην κορυφή. Ήταν ένας διάσημος ορειβάτης στην εποχή του και όταν το ρώτησαν γιατί ήθελε να σκαρφαλώσει στο βουνό, εκείνος απάντησε «Επειδή είναι εκεί». Ένα από τα πιο τρομερά θεάματα στο βουνό Everest είναι το σώμα της Hannelore Smuts. Το 1979 η Smuts δεν έγινε μόνο η πρώτη Γερμανίδα που έχασε τη ζωή της στο βουνό, αλλά και η πρώτη γυναίκα. Η Smuts είχε καταφέρει να φτάσει στην κορυφή του βουνού πριν τελικά καταρρεύσει από την εξάντληση κατά τη διάρκεια της κατάβασης. Παρόλες τις προειδοποιήσεις από τους ντόπιους, κατασκήνωσε μέσα στη ζώνη του θανάτου. Κατάφερε να επιβιώσει μια τρομερή χιονοθύελα που χτύπησε την κατασκήνωση μέσα στη νύχτα και σχεδόν κατάφερε να φτάσει στη βάση του βουνού πριν η έλλειψη οξυγόνου και τα κρυοπαγήματα που είχε αποκτήσει είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει από την εξάντληση. Βρισκόταν μονάχα 100 μέτρα από την κατασκήνωση που βρισκόταν στη βάση του βουνού. Το σώμα της παραμένει στο βουνό απίστευτα καλοδιατηρημένο εξαιτίας της χαμηλής θερμοκρασίας.
παρέμεινε σε κοινή θέα του νότιου δρόμου, ξαπλωμένη πάνω στο κατεστραμμένο τσακίδιο, με τα μάτια ορθάνυχτα και τα μαλλιά της να ανεμίζουν στον αέρα, μέχρι που η δυνατή άνεμη την κάλυψε με χιόνια ή την παρέσυραν σε κάποιο γκρεμό. Το που βρίσκεται τώρα το σώμα της παραμένει άγνωστο. Είναι εξαιτίας του ίδιου πράγματος που σκοτώνει αυτούς τους ορειβάτες που δεν μπορούν να πάρουν τα σώματά τους από εκεί. Όταν κάποιος πεθαίνει στο Everest, ειδικότερα στη ζώνη του θανάτου, είναι σχεδόν αδύνατο να πάρει κανείς το σώμα από εκεί. Ο καιρός, το περιβάλλον, η έλλειψη οξυγόνου, όλα αυτά κάνουν αδύνατη τη μεταφορά των σωμάτων. Ακόμα και αν βρεθούν, παραμένουν κολλημένα στο έδαφος και παγωμένα. Μάλιστα, δύο διασώστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να πάρουν το σώμα της Smudge και δεκάδες άλλοι χάθηκαν στην προσπάθεια να κάνουν το ίδιο με άλλα σώματα. Παρόλους τους κινδύνους και τα σώματα που συναντούν στον δρόμο, χιλιάδες άνθρωποι πηγαίνουν κάθε χρόνο στο Everest προσπαθώντας να καταφέρουν ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα που μπορεί να καταφέρει κανείς σήμερα. Και όποιος δεν τα καταφέρει, γίνεται άλλο ένα παγωμένο σώμα στον τεράστιο ομαδικό τάφο που είναι γνωστός ως βουνό Everest. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, έχετε μια υπέροχη μέρα.